Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων του ΔΥΡΑΣ. Με αφορμή το θάνατο του Μανώλη Γκλέζου, ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδός Νικεταράς, σε δήλωσή του αναφέρει πως η πατρίδα μας αποχαιρετά σήμερα ένα από τα αξιότερα τέκνα της, τον Μανώλη Γκλέζου, τον αγωνιστή της εθνικής αντίστασης, της δημοκρατίας και των μεγάλων λαϊκών αγώνων για ελευθερία, κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, ισονομία. Αυτόν που τόλμησε με τον Λάκη Σάντα να κατεβάσουν τη σβάστικα, το αποτρόπαιο σύμβολο του ναζισμού, από την Ακρόπολη, το αιώνιο σύμβολο της δημοκρατίας και του παγκόσμιου πολιτισμού. Οίκος, όλοι εμείς αποχαιρετάμε ένα συμπατριώτη μας. Ο Μανώλης Γκλέζος, επίτιμος δημότης ΚΟ από το 2008, στον τέος Δήμο Δικαίου, άφησε ανεξίτελη τη σφραγίδα του και στους μεγάλους αγώνες των προηγούμενων δεκαετιών για ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση με συμμετοχή του Δημότη σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στη ζωή του για την άμεση δημοκρατία. Με σεβασμό λοιπόν στη μνήμη του, ο Δήμαρχος ΚΟ θα προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να δοθεί το όνομά του σε δρόμο της Δημοτικής Ενότητας Δικαίου. Τώρα, όλα τα τεστ για κορονοϊό βγήκαν αρνητικά στο νοσοκομείο της ΚΟ, δηλώνει στη δημοτική τηλεόραση ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου Σταμάτης Βασιλιάδης, ενώ μας ενημερώνει για το νοσηλευτικό προσωπικό που θα ενισχύσει τη λειτουργία του νοσοκομείου ΚΟ για την επάρκεια σε αναλώσιμα είδη και την προμήθεια ειδικού οικισκού που αγόρασαν οι Lions ΚΟ για να φιλοξενωθούν τυχόν κρούσματα κορονοϊού. Ο οικίσκος θα έρθει στην ΚΟ για να τοποθετηθεί στο νοσοκομείο στις επόμενες ημέρες. Όλα τα τεστ που εμφανίστηκαν μέχρι σήμερα στο νοσοκομείο μας ήταν αρνητικά. Ένα ακόμα περιμένουμε, μία απάντηση περιμένουμε από ένα χτεσινό, το οποίο από ό,τι βλέπουμε και αυτό είναι αρνητικό. Δεν έχει προκύψει κάτι άλλο. Και βλέπουμε ότι αραιώνει ο κόσμος να έρχεται, ας πούμε, για να κάνουμε τεστ κλπ. Δεν έχουμε δει πολλά περιστατικά να έρχονται στο νοσοκομείο μας. Συνολικά πόσα τεστ έχουν γίνει μέχρι? Περίπου 22-23 τεστ. 22-23 τεστ. Αυτά τα τεστ τα στέλνατε μέχρι στιγμής σε ο Παστέρ. Ναι, ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποιο άλλο ενδεχόμενο να γίνει κάπως διαφορετικά? Ναι, στην περίπτωση που θα παραλάβουμε το μηχάνημα του μοριακού αναλυτή, θα το κάνουμε εδώ το τεστ και θα είμαστε πιο γρήγοροι, γιατί αυτό που μας καθυστερεί είναι η απάντηση. Δηλαδή μπορεί να χρειαστεί και 3 και 4 μέρες για να πάρουμε την απάντηση, το οποίο υποχρεώνουμε κάποιον άνθρωπο να παραμένει κλεισμένος κάπου και λοιπά σε απομόνωση ώστε να πάρουμε την απάντηση. Ο οριακός αναλυτής πότε θα έρθει και από ποιον προμηθεύεται? Ναι, θα γίνει χορηγία από την περιφέρεια, το περιφερειάρχη μας, ο οποίος θα αγοράσει για μας, θα αγοράσει για την Κάλινο και θα αγοράσει και για την Λέρο. Πολύ σημαντική η κίνηση αυτή. Ναι, το οποίο θα είναι ένα εργαλείο το οποίο θα μείνει στο νοσοκομείο μας, το οποίο θα κάνει και άλλες 60 αναλύσεις και τεστ, το οποίο θα είναι πολύ δυνατό ώστε να ενισχύσουμε το μικροβιολογικό μας τμήμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός, ήδη μας έχετε, από ό,τι γνωρίζουμε, έχουν έρθει κάποιοι εδώ στο νοσοκομείο. Ποιες ειδικότητες περιμένετε? Ναι, αυτή τη στιγμή έχουν ήδη εμφανιστεί δύο νοσηλεύτριες και περιμένουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας άλλους έξι νοσηλευτές. Από ιατρικό προσωπικό? Από ιατρικό προσωπικό ακόμα δεν έχει εμφανιστεί κάποιος. Δεν έχει εμφανιστεί κάποιος. Χτες πάλι μίλησα με το Υπουργείο, μου είπαν ότι ψάχνουν επιγόντως να βρουν παθολόγο και πνευμονολόγο για μας εδώ. Μάλιστα. Χτες το απόγευμα έγινε αυτή η συζήτηση. Σε ό,τι αφορά τους οικίσκους που έχουν βγει στη δημοσιότητα, ότι ο Περιφερειάρχης έχει προμηθεύσει το νοσοκομείο της Ρόδου με 3 οικίσκους, οι οποίοι θα φιλοξενούν τα άτομα τα οποία νοσούν με τον κορονοϊό. Εδώ στο νησί μας, γιατί δεν έχει γίνει κάτι αντίστοιχο? Η πρωτοβουλία από τον κύριο Περιφερειάρχη ήταν σε δεύτερη φάση από εμάς. Εμείς ευτυχώς, και θέλω να το πω και να το εκφράσω και αυτό, οι Lions εδώ προσεφέρθησαν, είχαν προηγηθεί του Περιφερειάρχη και έτσι λοιπόν έχουμε παραγγείλει και εμείς είμαστε καλυμμένοι από αυτή την πλευρά. Ο Περιφερειάρχης με ρώτησε αν θα ήθελα, ας πούμε, κλπ. Και τώρα αυτή τη στιγμή μας έχουν καλύψει οι Lions. Μάλιστα. Επομένως, ο οικίσκος δηλαδή αυτός θα έρθει όσο νούπο? Ναι, πιστεύουμε, ξέρω, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης, να τον έχουμε στημένο και να λειτουργεί. Αυτός ο οικίσκος, τι ανάγκες θα καλύψει, κύριε διοικητά? Περιστατικά. Αυτό, αν προκύψουν περιστατικά, θα είναι εκεί.
Στην απομόνωση. Στην απομόνωση και θα είναι σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον, δηλαδή παρέχει τα πάντα, έχει και air condition και τουαλέτα ατομική, θα είναι δηλαδή κάπως αξιοπρεπές. Διασφαλίσει ουσιαστικά έτσι την ασφάλεια και του ασθενής αλλά και του προσωπικού γενικότερα. Βασικά το νοσοκομείο γενικά θα αισθάνεται σίγουρο ότι οι άνθρωποι αυτοί εκεί πέρα είναι σε καλό χώρο, ας πούμε, να μένουν. Πολύ βασικό, ναι. Σε ό,τι αφορά τα αναλώσιμα ήδη, υπάρχει κύριε Δικτά. Αυτό θέλω να το τονίσω και να το ξαναπώ, ότι σε αναλώσιμα είμαστε καλυμμένοι. Η τελευταία παραγγελία που έχει βγει μετά από συνεννόηση ήταν 10 εργάσιμες ημέρες για να γίνει παράδοση. Σήμερα που μιλάμε είμαστε στην 8η ημέρα. Στην 8η ημέρα, δηλαδή μεθαύριο θα είμαστε υπερκαλυμμένοι σε αναλώσιμο, μάσκες και οτιδήποτε, γάντια κλπ. Σε ό,τι αφορά αυτές τις καινούργιες μάσκες με την τεχνολογία της εκτύπωσης σε εκτυπωτή 3D, αυτές είναι ένα έτσι υλικό το οποίο καλύπτει ουσιαστικά το προσωπικό του νοσοκομείου. Ναι, από ό,τι το συζητήσαμε εδώ με την ιατρική υπηρεσία, θα μπορούσε να κάνει δουλειά. Είναι ένα καλό και σχετικά φτηνό ώστε να μπορούμε και εξασφαλίζει ασφάλεια των διαχειριζομένων. Σε ό,τι αφορά γενικότερα το προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό, είστε σε επάρκεια αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και σε εσάς παρατηρούνται, ας πούμε, φαινόμενα έλλειψης προσωπικού. Έλλειψης προσωπικού. Ναι, και λόγω και των ειδικών αδειών που υπάρχουν. Όχι, επειδή είμαστε ήσυχα, ας πούμε, δεν θα μπορούσα να το πω αυτό, ας πούμε. Τώρα είμαστε OK, δηλαδή κρατάμε εφεδρείες. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο, ο σχεδιασμός του είναι να έχουμε εφεδρείες. Δηλαδή, αν χρειαστεί, να έρθουν. Γι' αυτό, ας πούμε, κάνουμε ένα rotation με το προσωπικό. Και σε ό,τι αφορά το ΕΚΑ. Το ΕΚΑ, παιδιά, είναι έτοιμο και αυτό. Απλά, τι χρειάζεται το ΕΚΑ, ακόμα ένα πληρώμα και ένα ασθενοφόρο. Και θα ήμασταν εντάξει. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Το ιδανικό, ναι. Αυτό υπάρχει κάποια μελέτη, έτσι να γίνει κάποια προμήθεια. Το ΕΚΑ είναι μια υπηρεσία η οποία δεν ανήκει σε εμάς και πρέπει, ξέρω εγώ, να πάμε μέσω άλλα κανάλια για να βρούμε άκρη εκεί πέρα. Που προσπάθησα, μίλησα και με την κυρία Ιατρίδη, η οποία μου είπε ότι θα βοηθήσει πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Το μήνυμά σας, έτσι, ένα μήνυμα πραγματικά. Θέλω, γιατί το νοσοκομείο μας τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά. Εύχομαι και ο Απρίλιος να είναι μηδενικός, να μην υπάρξει τίποτα και να είμαστε όλοι καλά, αφού μένουμε σπίτι, έτσι, πάντα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΟΣ συνεδριάζει με 7 θέματα στη μερίσια διάταξη την Παρασκευή στις 11 με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της πράξης του νομοθετικού περιεχομένου, που αφορά στις κατεπίγουσες διατάξεις για τη λειτουργία δήμων και περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού μεταξύ των θυμάτων, η έγκριση πρώτης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου ΚΟ οικονομικού έτους 2020 και τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων του νησιού που πλήττονται από το πάγωμα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας αλλά και της τοπικής κοινωνίας που θα πληγεί από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στον τουρισμό. Καθαρός τελικά είναι ο Σμινίτης στη Ρόδο. Το λάθος οφείλεται στο Παστέρ και αυτή τη στιγμή αναζητείται ο ασθενής ανάμεσα στα 13 ύποπτα δείγματα τα οποία επανέλαβαν την εξέταση για να βρεθεί ποιο απ' όλα είναι το θετικό δείγμα. Ας ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μέρης Φώτη δημοσιογράφου της εφημερίδας Δημοκρατική. Πραγματικά μια περίεργη ιστορία σήμερα έχει βγει στο φως της δημοσιότητας, καθώς από ό,τι φαίνεται είναι μια γκάφα του Παστέρ το δεύτερο θετικό δείγμα κορονοϊού στην Ρόδο. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ανακοινώθηκε χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, ότι ένας νεαρός Σμινίτης που υπηρετούσε σε μονάδα της Ρόδου βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ινστιτούτου Παστέρ και αμέσως κινήθηκε όλη η προβλεπόμενη διαδικασία, μεταφέρθηκε δηλαδή ο Σμινίτης από τη μονάδα του όπου νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Ρόδου, στον ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο. Όμως λίγο αργότερα, έπειτα από επανέλεγχο που γίνεται, όπως προβλέπεται βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, διαπιστώθηκε αργά το βράδυ, εμείς το πληροφορηθήκαμε λίγο πριν τα μεσάνυχτα,
ότι είναι αρνητικό τελικά το δείγμα του Σμινίτη και ότι κάποιος άλλος είναι ο ασθενής και όχι ο νεαρός, ο οποίος επέστρεψε στην μονάδα του και θορυβημένος και αναστατωμένος και βέβαια νοσηλεύεται με απλή γρήπη ο Σμινίτης. Όμως από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι δεν ανήκει το συγκεκριμένο δείγμα στον νεαρό Σμινίτη. Σε ποιον ανήκει τελικά? Ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου από χθες το βράδυ προκειμένου να εντοπιστεί ο ασθενής. Υπάρχουν πληροφορίες για το ποιος, αλλά μέχρι να επιβεβαιωθεί και να ειδοποιηθεί και ο ασθενής και επισήμως να έχουμε απάντηση από το Παστέρ, δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι πιθανότατα, επαναλαμβάνω, μένει να διαπιστωθεί εντός της ημέρας, είναι πως πρόκειται για μία αλλοδαπή γυναίκα, αλλά που έδωσε δείγμα. Απομένει όμως να ξαναγίνει έλεγχος στο δείγμα της συγκεκριμένης και να ανακοινωθεί επισήμως, γιατί αντιλαμβάνεις ότι μετά τα χθεσινά και οι υπόλοιποι 13 ασθενείς επέστρεψαν κανονικά στην καθημερινότητά τους, εφόσον υπήρχε η εκτίμηση ότι είναι καθαρή αρνητική από τον κορονοϊό. Έτσι, το θέμα τώρα είναι να πιστοποιηθεί ποιος τελικά είναι ο ασθενής. Άρα επαναλαμβάνεται πήγε, δηλαδή, ο έλεγχος σε όλα αυτά τα άτομα που πρόσφατα έκαναν την ίδια βεβαίως στιγμή το τεστ. Βεβαίως, και το θέμα είναι να εντοπιστεί ο ασθενής πραγματικά, για να ξεκινήσει και η χνηλάτηση. Βέβαια, γιατί το συγκεκριμένο άτομο βγήκε έξω, ήρθε σε επαφή με το κοινωνικό του περίγυρο. Έτσι, πήρε τη διαβεβαίωση ότι είναι καλά. Αυτό το λάθος είναι ένα ανθρώπινο λάθος? Πού εστιάζεται η συγκεκριμένη γκάφα? Αυτό δεν το γνωρίζουμε, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση επακριβώς γιατί έγινε αυτό το λάθος. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε και το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, είναι πως ο φόρτος εργασίας και η πίεση των ανθρώπων που εργάζονται στο Παστέρ, σωστό, είναι και αυτό. Πάρα πολύ. Το θέτεις πολύ σωστά, Μέρη. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί πρέπει να μην το ξεχνάμε και αυτό, βέβαια. Έχει τη σημασία του και είναι άνθρωποι. Δεν δικαιολογείται προφανώς σε καμία των περιπτώσεων το λάθος, γιατί το θέμα είναι, όπως αντιλαμβάνεστε και εσείς, ότι ο ασθενής που πήρε διαβεβαίωση ότι είναι καθαρός, επέστρεψε στους συγγενείς του φίλους του. Οπότε ξεκινάει μια άλλη διαδικασία. Παρόλα αυτά, γι' αυτό λέμε ότι είναι απαραίτητο να έρθουν στα νοσοκομεία μας, στα νησιά μας, όλος ο εξοπλισμός εκείνος που θα πιστοποιεί εδώ, στα νησιά μας, ποιος είναι φορέας του κορονοϊού και ποιος όχι. Γι' αυτό γίνεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Να αποσυμφορηθεί ουσιαστικά και το Παστέρ, βέβαια. Έτσι, και για να παίρνουμε και εμείς στα νησιά πιο γρήγορα τις απαντήσεις. Βέβαια. Γιατί χρειάζονται 2-3 24 ώρα και όσο θα περνάνε οι μέρες και θα κορυφώνεται θα αυξάνεται η ταχύτητα της εξάπλωσης του κορονοϊού, τόσο θα δυσχεραίνουν τα πράγματα και στο Ινστιτούτο Παστέρ. Πάντως, Μέρη, πρέπει να επισημάνουμε ότι το νοσοκομείο της Ρόδου δεν φέρει καμία ευθύνη πάνω σε αυτό. Έτσι. Είναι καμία. Πολύ βασικό να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Καμία, γιατί δεν γίνονται εδώ ούτως ή άλλως αυτά τα τεστ και είναι αυτό που έχουμε πει εξ αρχής. Το νοσοκομείο της Ρόδου είναι απλώς ο ενδιάμεσος σταθμός που στέλνει τα δείγματα στο Ινστιτούτο Παστέρ. Την ευθύνη και της μετάδοσης των απαντήσεων και της γνωστοποίησης των απαντήσεων την έχει το Παστέρ. Ουσιαστικά το νοσοκομείο της Ρόδου είναι διαμεσολαβητής να πάρει το δείγμα και να το στείλει στο Ινστιτούτο Παστέρ. Μέρη, αυτή τη στιγμή δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επανέλαβαν το τεστ για να βρεθεί τελικά σε ποιον ανήκει το θετικό αποτέλεσμα, από ό,τι φαντάζομαι θα πρέπει να παραμένουν στο νοσοκομείο μέχρι να βρεθεί τελικά ποιος είναι ο θετικός. Κοίταξε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία, δεν ξέρω αν παραμένουν στο νοσοκομείο, τουλάχιστον παραμένουν στο σπίτι τους όμως, γιατί κάποιοι έχουν ήδη ιαθεί από την γρήπη που τους ταλαιπωρούσε αρχικά, γιατί είπαμε μόνο το ένα δείγμα βγήκε θετικό στον κορονοϊό από τα 14, που σημαίνει ότι 13 είναι καλά, δεν έχουν τουλάχιστον και τον κορονοϊό. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο θετικός. Πολύ σύντομα αναμένονται οι απαντήσεις. Ναι, η αλήθεια είναι μια ιστορία πραγματικά πολύ ιδιαίτερη και αλλά πραγματικά, ναι, και επικίνδυνη. Χθες,
τα μεσάνυχτα, δηλαδή ψάχναμε να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Να πούμε όμως ότι υπάρχει και μία σύγχυση και να μου επιτρέψετε να το διευκρινίσω και αυτό. Δεν πρόκειται για πρωταπριλιάτικο. Επειδή άρχισε να διακινείται λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι βρήκαν τα μέσα ενημέρωσης αυτόν τον τρόπο για να τιμήσουν την Πρωταπριλιά. Θεωρώ ότι κανένας συνάδελφος δεν θα έπαιζε για πρωταπριλιάτικο ψέμα με κάτι τόσο σοβαρό. Με κάτι τόσο και μάλιστα πολλά μέσα, αν όχι όλα, απέφυγαν να τιμήσουν, ας το πούμε σε εισαγωγικά, το τιμήσουν, έτσι, το έθιμο αυτό της Πρωταπριλιάς, της μετάδοσης, ας πούμε, ειδήσεων, χαριτολογώντας συνήθως, γιατί ούτε οι συγκυρίες το επιτρέπουν. Ούτε η ψυχολογία κανενός δεν το επιτρέπει. Ακριβώς, και κανένα συνάδελφος δεν θεωρώ ότι θα έπαιρνε την ευθύνη να αστειευτεί με κάτι τόσο σοβαρό, έτσι. Βέβαια. Δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο, επειδή άρχισε να διακινείται και αυτό. Θα μου επιτρέψετε να το ξεκαθαρίσω και αυτό. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Μέρη. Σε ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε σύντομα, καλά, όσο πιο γίνεται, σύντομα να βρεθεί το θετικό δείγμα για να ησυχάσει και η κοινωνία της Ρόδου, βέβαια. Να είστε καλά. Στη συνέχεια του δελτίου μας, με επιστολή του στους Δήμους των νησιών Λέσβο, Χίου, Σάμου, Λέρο και Κο, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης ζητά να του υποδεχθούν οι βέλτιστες τοποθεσίες για παραμονή σε καραντίνα των ενδεχόμενων νέων αφίξεων μεταναστών, οι οποίες μπορεί να είναι είτε δομές είτε ξενοδοχεία. Στην αιτιολόγησή του, ο Υπουργός για την απέτησή του αυτή που έρχεται ως έκτακτο μέτρο για την προστασία από τον κορονοϊό, σημειώνει από 1η Απριλίου μετά την λήξη για την αναστολή υποβολής αιτημάτων, ασύλου δεν θα λειτουργήσει για λόγους δημόσιας υγείας η υπηρεσία ασύλου και κατά συνέπεια για το προσεχές διάστημα δεν θα είναι εφικτή η υποβολή αιτημάτων από μετανάστες που εισέρχονται από 1η Απριλίου και μετά. Τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το κρίσιμο ζητούμενο είναι η απομόνωση σε καραντίνα όσων θα εισέρθουν από 1η Απριλίου. Ελάχιστη βελτίωση παρουσίασε χθες το μεσημέρι η κατάσταση του πρώην Υπουργού Υγείας κυρίου Δημήτρη Κρεμαστινού, ο οποίος βρίσκεται διασωληνωμένος στην εντατική μονάδα του Ευαγγελισμού. Ωστόσο, η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρμόδιων γιατρών. Αξιοποιήθηκε το προσωπικό των Δημοτικών Ευερχομβιακών Σταθμών του Δήμου ΚΟΣ σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου μετά το κλείσιμό του στο πλαίσιο της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, όπως μας ενημερώνει ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΒΣ Παναγιώτης Χατζηχριστοφής. Επίσης, μας ενημερώνει πως συνεχίζονται οι διαγωνισμοί, οι απολυμάνσεις και οι συντηρήσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου ΚΟ, ενώ μας ανακοινώνει πως από την ερχόμενη εβδομάδα θα προβάλλεται στο ΔΙΡΑΣ παιδικό πρόγραμμα με την επιμέλεια των εκπαιδευτικών από τους Δημοτικούς Ευερχομβιακούς Σταθμούς ΚΟ. Σε συνέχεια με την ανώτερη σχετική εγκύκλιο, μας ήρθε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς, από τη στιγμή που οι παιδικοί σταθμοί έκλεισαν, να βοηθήσουμε όπου χωλαίνει, να το πω έτσι, ο Δήμος ΚΟ. Κάποια άτομα έχουν μεταφερθεί από τους παιδικούς σταθμούς σε γραμμή του Δημότη. Κάποιοι, το βοηθητικό προσωπικό των παιδικών σταθμών έχει βοηθήσει και έχει συνδράμει στο συσίτιο της Μητρόπολης, ύστερα από παρέκκληση για βοήθεια του Μητροπολίτη μας. Και εδώ στα γραφεία, αν και υποστελεχωμένοι, δουλεύουμε κανονικά. Απλά έχουμε γίνει πιο ευέλικτοι στα ωράρια, ώστε να μην υπάρχει μεγάλο συνωστισμό μέσα στα γραφεία. Κανονικά, δηλαδή, διενεργούνται όλοι οι διαγωνισμοί και όλες οι δράσεις του ΔΟΠΑΒΣ που έχει να κάνουν με το κομμάτι το διοικητικό. Μαρία μου, όπως θα δείτε και εσείς, οι εργασίες καθημερινά στο γήπεδο όσον αφορά τη βελτίωση των εγκαταστάσεων των παιδικών σταθμών είναι σαν να μην έγινε τίποτα. Ο κόσμος μένει μέσα. Εμείς, όπως βλέπεις, δεν μένουμε μέσα. Εμείς βγαίνουμε έξω και δουλεύουμε σαν να μην έχει γίνει τίποτα. Οι διαγωνισμοί θα γίνονται κανονικά. Οι συντηρήσεις των κτηρίων και των γηπέδων γίνονται κανονικά. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος προγραμματισμός ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό των παρεμβάσεων που αφορούν έτσι, τη συντήρηση των γηπέδων? Κοιτάξτε, να δείτε, φτιάχνουμε χρόνια προβλήματα όσο το πλείστον. Ύστερα από τους υπεύθυνους των γηπέδων που αναφέρανε, έχουμε εκμεταλλευτεί το κλείσιμο των γηπέδων και όλη η. Οι υπάλληλοι των γηπέδων έχουν μεταφερθεί, έχουν πέσει, πέφτουν. Σήμερα, ας πούμε, δουλεύουμε όλοι μαζί στο στάδιο Ανταγόρας να φτιάξουμε τα αποστραγγιστικά που έχουν πρόβλημα. Έχουμε βγάλει πλάνο μέρα με τη μέρα που θα πηγαίνουν το προσωπικό να συνδράμει. Αλλαγή της λάμπας, οτιδήποτε. Εδώ θα έρχονται να κουμπώσουν εκεί οι διαγωνισμοί που έχουν γίνει
και κατοχυρώνονται σήμερα, θα κατοχυρωθεί και μάλιστα και ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός που έχουν κάνει για όλα τα γήπεδα, προβολής, λάμπες, να μην υπάρχει λάμπα ζεστή στα γήπεδα. Όχι, θα γίνει με νέα τεχνολογία λαμπτήρες. Μάλιστα, ναι. Να πούμε σε ό,τι αφορά και τη νέα δράση που δρομολογείται στον ΔΥΡΑΣ με το προσωπικό του ΔΟΠΑΦΣ, μιας και αξιοποιείται ουσιαστικά με νέα βιντεάκια, τα οποία οι δασκάλες δίνουν κάποιες συμβουλές, κάποιες προτάσεις, τραγούδια, παραμύθια για τα μικρά παιδιά και φυσικά και τους γονείς που κάθονται αυτή τη στιγμή στο σπίτι όλοι οικογενειακώς. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να σας πω ότι αν δεν ήταν οι φυστάμενες καταστάσεις που ζούμε λόγω του κορονοϊού, εδώ θα υπήρχαν όλα τα άτομα του προσωπικού που έλαβαν μέρος και με όχι. Τώρα έχω κληρωθεί εγώ να μιλάω σαν πρόεδρος, αλλά η δουλειά αυτή, η ωραία δουλειά που έχει γίνει, η θετική δουλειά, έχει γίνει από όλους. Άρα θα θέλω να σας ευχαριστήσω. Είχαμε σκεφτεί με την τωρινή διοίκηση του ΔΟΠΑΦΣ τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ώστε να μεταφέρουμε ένα θετικό μήνυμα που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη σαν κοινωνία αυτές τις δύσκολες μέρες. Την ιδέα αυτή την εστερνίστηκαν άμεσα οι υπάλληλοι των παιδικών σταθμών, με αποτέλεσμα να μας φέρουν τις προτάσεις τους γραμμένες σε κάθε υπεύθυνη του παιδικού σταθμού, από την Κέφαλη ως Τικό, για μια εργασία για το οτιδήποτε θέλει να κάνει, ώστε να μην χαθεί, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην χαθεί η επαφή των μικρών παιδιών, πρωταγωνιστών των παιδικών σταθμών, με δασκάλους τους, οι οποίοι είναι σαν δεύτερες μάνες. Μην ξεχνάτε ότι το παιδικό σταθμό σχολείο είναι η δεύτερη κοινωνία μετά από την οικογένειά μας. Και αυτόν τον καιρό που θα είναι κλειστά, δεν θέλουμε να χάσουν την επαφή. Και μέσω αυτών των βίντεο και με την πολύτιμη συνδρομή του μέσου του ΔΥΡΑΣ, και θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και να ευχαριστήσω και το μέσο, διότι βοηθάει όλο αυτό να φτάσει σε κάθε σπίτι του γονέα, να δει το παιδί του, να δει τη δασκάλα του, παιδί να δει τη δασκάλα του. Αυτά τα συγκεκριμένα βίντεο θα δρομολογηθούν πιο χρονικό διάστημα? Κοιτάξτε να δείτε, θα το δούμε τώρα, θα προβάλλονται συνήθως 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Καλύτερες ώρες από ό,τι έχω μάθει από εισήγηση των τεχνικών του ΔΥΡΑΣ είναι 10 με 12 το πρωί, ώστε οι πρωταγωνιστές μας, οι νεαροί πρωταγωνιστές μας, αυτήν την ώρα να παρακολουθήσουν και το εκάστοτε βιντάκι του στον κάθε παιδικό σταθμό που ανέβουν. Στο πλαίσιο των μέτρων, των προληπτικών μέτρων κατά του κορονοϊού που παίρνει ο ΔΟΠΑΦΣ, θέλαμε να μας πείτε πώς πηγαίνουν αυτά τα μέτρα και αν τηρούνται και αν παρατηρούνται τα φαινόμενα των παραβάσεων. Κοιτάξτε να δείτε, όπως ξέρετε, ο Δήμος έχει διενεργήσει ήδη διαγωνισμό καθαρισμών και πολύμανσης των χώρων. Όσον αφορά την ακτίνα του Δήμου, που είμαστε και εμείς μέσα, τα ακτίνα ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιοι ψεκασμοί στα γήπεδα και στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και θα ολοκληρώσει όλο το Δήμο. Εμείς, όπως σας είχα ξαναπεί, δεν μένουμε εκεί και θα διενεργήσουμε δεύτερο διαγωνισμό και τρίτο, αν χρειαστεί, έτσι ώστε όσον αφορά για τα κτίρια του ΔΟΠΑΦΣ, ειδικά παιδική σταθμή, κτίρια, αθλητικοί χώροι που αθλούνται δεκάδες παιδιά καθημερινά, να είναι όσο πιο καθαρά και αποστρωμένα γίνεται. Θα ήθελα επ' ευκαιρίας να παρακαλέσω τους κούσους πολίτες μας, διότι και εγώ προέρχομαι από τον χώρο του αθλητισμού και ξέροντας όλη αυτή την ψυχολογία, τη δύσκολη που περνάμε κλεισμένοι μέσα στο σπίτι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω ότι να σας πω πριν εξ αρχής ότι το φάρμακο έχει βρεθεί. Το φάρμακο αυτή τη στιγμή είναι το να μένουμε στο σπίτι όσον αφορά για τον κορονοϊό. Καταλαβαίνω ότι το έχουμε ανάγκη να εξασκηθούμε και να βγούμε έξω. Σας παρακαλώ, έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλές φορές φαινόμενα τα οποία συνδράμουν καθημερινά και η Δημοτική Αστυνομία και εγώ πολλές φορές και συνάδελφοι από την παράταξή μου να έρχομαι να βγάζω τον κόσμο έξω από τα γήπεδα. Σας παρακαλώ, είναι επικίνδυνο. Δεν θέλω να προβούμε και να τηρήσουμε κατά γράμμα το χέρι του νόμου που λέει έως και 2 χρόνια κάθεξη. Σας παρακαλώ, σέβομαι την ανάγκη σας να βγείτε έξω, να πάρετε μια ανάσα, όχι στα δημοτικά κτίρια. Πρέπει να το σεβαστείτε. Όχι στις παιδικές χαρές, όχι σε δημόσια κτίρια και γήπεδα. Στο πενταψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 15695 του Δήμου ΚΟ μπορούν να απευθύνονται καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ όλοι οι πολίτες της ΚΟ που έχουν ανάγκη την αρρωγή των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. Ο Δήμος ΚΟ οργανώνει και συντονίζει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις του για την υποστήριξη των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα περιοριστικά μέτρα για την καταπολέμηση εξάπλωσης του κορονοϊού.
με αμύωτο ρυθμό η αστυνομία της ΚΟ αλλά και οι λοιπές αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν εκατοντάδες ελέγχους καθημερινά, με τη συντριπτική πλειοψηφία των ΚΟ να τηρεί τα μέτρα για την απαγόρευση της άσκοπης κυκλοφορίας. Προχθές μάλιστα από τις 6 ως τις 3 βεβαιώθηκαν σε όλο το Νότιο Αιγαίο 17 παραβάσεις και επιβλήθηκαν εισάριθμα διοικητικά πρόστιμα από τις 3 έως τις 6 το πρωί. Χθες βεβαιώθηκαν ακόμη 69 παραβάσεις. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για διαφανείς και σκοτεινές επιχορηγήσεις. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσουν το μισθό τους για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, επισήμανε σε συνέντευξη το Τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός στο ραδιοφωνικό σταθμό Σκαϊρόδος και στη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή, μιλώντας για τις ανάγκες των νησιών εν μέσω της πανδημίας που βιώνει η χώρα. Ο Μανώλης ο Γκλέζος δεν ήταν απλά ένας πολιτικός αριστεράς. Ο Μανώλης ο Γκλέζος είναι η ιστορία, έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Ελλάδας. Είναι αυτός ο οποίος κατέβασε μαζί με τον Λάκη το Σάντα την σβάστηκε από την Ακρόπολη και ανέβασε την ελληνική σημαία, μια μεγάλη πράξη ιερισμού και ανήξεως του ιστορικού των Ελλήνων. Είναι αυτός ο οποίος έχει δώσει μάχη για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, και σε αυτόν τον άνθρωπο οφείλουμε πολλά. Οφείλει πολλά η σύγχρονη Ελλάδα και νομίζω ότι πρέπει όλοι να παραδειγματιστούμε από τον τρόπο ζωής του και από την δουλειά που έχει κάνει και πολιτικά αλλά και επιστημονικά, θα έλεγα, γιατί άκουγα σήμερα ότι έχει αφήσει και αρκετά μεγάλο έργο και πολλά πράγματα τα οποία ήταν πρωτοπόρους, ιδιαίτερα όταν ήταν κοινοτάρχης στην Άξο. Ναι. Κατάφερνε να ενώσει πραγματικά όλους τους Έλληνες, μια μοναδική φυσιογνωμία, ένας πραγματικός Έλληνας. Λοιπόν, να πάμε τώρα, κύριε Σαντορινιέ, έτσι στις προτάσεις που κάνατε χθες για το Υπουργείο Ναυτιλίας, για να καταθέσει ουσιαστικά ένα σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης. Τα μέτρα λοιπόν για την αντιμετώπιση της κρίσης, την ακτοπλοεία και την αυτεργασία, γιατί είπατε ότι στερούνται στρατηγικοί στα όσα ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση και θέλω να γίνετε αναλυτικότερος για να καταλάβουν και οι ακροατές. Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή, όπως γνωρίζετε, εδώ και μία εβδομάδα περίπου, έχουμε ανακοινώσει μια σειρά μέτρων προκειμένου να μπορέσουμε την επόμενη και τώρα να διασφαλίσουμε την επικοινωνία και τη συγκοινωνία των νησιών με την υπηρετική Ελλάδα, κυρίως για να διασφαλίσουμε την επάρκεια αγαθών, αλλά και την επόμενη μέρα να υπάρχει δυνατότητα να έχουμε και ακτοπλοεία και ακτοπλοϊκές εταιρείες και ναυτικούς να δουλέψουν σε αυτές τις εταιρείες. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν σταματάει η ζωή με τον κορονοϊό, θα υπάρξει επόμενη μέρα, είμαι αισιόδοξος ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει. Οπότε πρέπει να διασφαλίσουμε αυτά. Όπως γνωρίζετε, οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις είναι εξαιρετικά κοστοβόρες. Επομένως, σε αυτές τις συνθήκες όπου έχει μειωθεί πάρα πολύ η κίνηση και έχει μειωθεί και η μεταφορά φορτίων, καταλαβαίνετε ότι η εκτέλεση δρομολογίων, ιδιαίτερα αν αυτά δεν είναι επιδοτούμενα, είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος στις εταιρείες οι οποίες δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχουν και το μεγάλο, μεγάλη δυνατότητα να χρηματοδοτούν τέτοιου είδους γραμμές. Επομένως, εμείς έχουμε πει ότι πρέπει καταρχήν να γίνει ένα νέο δίκτυο, ειδικά για αυτή την περίοδο, ένα δίκτυο το οποίο θα διασφαλίζει την καλύτερη δυνατή συγκοινωνία στα νησιά μας σε ό,τι έχει να κάνει τη μεταφορά κατά κύριο λόγο των προϊόντων. Το δεύτερο πράγμα που έχουμε πει είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένα νέο νομικό πλαίσιο, ειδικά για αυτή την περίοδο, που θα δώσει τη δυνατότητα ακόμα και σε κάποιες γραμμές οι οποίες δεν θεωρούνται άγονες για αυτή την περίοδο να επιδοτηθούν. Mm-hmm. Και ένα τρίτο ζήτημα είναι να μην υπάρξει η δυνατότητα απολύσεων και αποδρομολογήσεων πλοίων, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτό θα αποτελέσει μεγάλο πλήγμα και για τα νησιά αλλά και για την αυτεργασία. Ναι. Μία σειρά από προτάσεις, οι οποίες αυτές, δεν, η ανακοίνωση του Υπουργείου είναι τελείως ασαφής, μιλάει για ένα νομικό πλαίσιο το οποίο δεν έχουμε δει και δεν δίνει το στίγμα του στρατηγικού σχεδιασμού, δηλαδή πώς θα διαμορφωθεί αυτό το δίκτυο, με ποια κριτήρια θα διαμορφωθεί,
ποιες θα είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να μπουν σε διάλογο. Mm-hmm. Άρα είστε αντίθετος. Και με την αυτεργασία, ναι. Και να μπουν σε διάλογο και με την αυτεργασία, αλλά και με τους εκπροσώπους των αυτοπλοϊκών εταιριών. Ναι. Είστε αντίθετος στην πρόταση των δημάρχων των ακριτικών νησιών να τεθούν σε εκούσια καραντίνα όλα τα νησιά, να σταματήσουν δηλαδή τα δρομολόγια, να κλείσουν αεροδρόμια, λιμάνια κλπ. Να κλείσουν τα δρομολόγια, να σταματήσουν τα δρομολόγια δεν μπορεί. Γιατί πέραν της μεταφοράς επιβατών υπάρχει και η μεταφορά αγαθών. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αν, για παράδειγμα, δεν άκουσα τον καλύτερο ερωτόπιτο, αλλά γνωρίζω τι είπε. Αν δεν προσεγγίσει καρά στην Κάσο, τι θα συμβεί τις επόμενες 5 μέρες. Ναι, φαντάζομαι μόνο για την τροφοδοσία εννοούν να συνεχίσουν. Γάλα, ψωμί, φαγητό, όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχουν. Άρα δεν είναι ζήτημα. Εγώ θα συμφωνήσω και καταλαβαίνω την ανάγκη που έχει ο Μιχάλης ο Ερωτόκριτος και οι δήμαρχοι ιδιαίτερα των μικρών νησιών να θωρακίσουν τις τοπικές κοινωνίες από την εισβολή πιθανώς του ιού μέσω κάποιου επιβάτη. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να διασφαλίσουμε το ελάχιστο επίπεδο μεταφορά προϊόντων στα νησιά. Απ' την άλλη, υπάρχει κύριε Υπουργέ, αυτή η απόγνωσή τους ότι είναι υγειονομικά θωράκιστοι σε αυτά τα νησιά. Ακριβώς εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Ακριβώς εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Για να πάμε σε ένα δεύτερο επίπεδο έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού από την κυβέρνηση, βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στα νοσοκομεία που σήμερα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Το χειρότερο όμως είναι ότι σε περιοχές όπως είναι τα νησιά μας. Δεν υπάρχει καν στρατηγικό σχεδιασμό. Δεν αναφέρονται καν στο σχέδιο. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή τα πολύ δύναμα ιατρία, τα κέντρα υγείας, τα αγροτικά ιατρία, δεν υπάρχουν καν στο μυαλό και στο σχεδιασμό του Υπουργείου. Επομένως δεν έχουν ούτε στελέχωση. Βλέπουμε μάλιστα και σε κάποιες ακριτικές περιοχές να κλείνουν ιατρία, και για να ενισχυθούν νοσοκομεία. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Γιατί καταλαβαίνετε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αν έχουμε και κλείσιμο ιατρείο. Δεν έχουν στελέχωση, δεν έχουν υγειονομικό υλικό, δεν έχουν μάσκες, δεν έχουν τίποτα. Επομένως λοιπόν, το ζητούμενο σήμερα είναι ο σχεδιασμός. Δεν είναι μόνο να δημιουργήσουμε αυτό το πάρκο που ζητάνε οι δημάρχοι. Με κάποιο τρόπο πιθανό να περάσει. Και τότε τι θα κάνουμε. Με μια κάψουλα που υπάρχει για να εξυπηρετήσει όλο το Αιγαίο, που σημαίνει ότι το πολύ πολύ να γίνουν 2 διακομιδές από όλο το Αιγαίο την ημέρα. Ναι. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει ο χρόνος και έχω ξεπεράσει κατά πολύ για το διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω και άλλο ένα σχόλιο να μας κάνετε σχετικά με την πρόταση του Πρωθυπουργού να κατατίθετε το 50% του μισθού των υπουργών και βουλευτών. Εσείς, απ' την άλλη, λέτε ότι αυτό θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό και όχι προαιρετικό το μέτρο. Προφανώς δεν υπάρχει εθελοντισμό σε αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό, να είναι για 3 μήνες και κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το ταμείο στο οποίο θέλει να κατατεθεί ο Πρωθυπουργός. Είναι ένα ταμείο στο οποίο έχουμε δει πράγματα και θαύματα το τελευταίο καιρό με αδιαφανείς διαδικασίες. Η δική μας πρόταση θα ήταν και ακόμα καλύτερη. Να κατατεθούν αυτά τα χρήματα σε ένα ταμείο για την ενίσχυση και μόνο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας. Να αγοραστούν μάσκες και υλικά για τα νοσοκομεία. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε και εμείς τουλάχιστον εάν δεν γίνει δεκτό από την διάσκεψη των Προέδρων, προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουμε. Να ενισχύσουμε την υγεία μας και να ενισχύσουμε τους γιατρούς μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δίνουν αυτή τη μάχη. Και νομίζω ότι προφανώς και όλοι θα πρέπει να συνεισφέρουμε σε αυτή την κρίση, αλλά να συνεισφέρουμε κάπου που θα είναι διαφανείς οι διαδικασίες και οι διαδικασίες αυτές θα οδηγούν στην ενίσχυση κυρίως του συστήματος υγείας. Mm-hmm. Εξ αποστάσεως υποστήριξη, η ανακοίνωση το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης ΚΟ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν βοήθεια για συμβουλές από το προσωπικό του ΚΕΣΥ ΚΟ, συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα και τα στελέχη θα επικοινωνήσουν το συντομότερο. Η υποστήριξη μπορεί να γίνει τηλεφωνικά ή και με τη χρήση της τηλεδιάσκεψης, ανάλογα τις ανάγκες και δυνατότητες. Επισημαίνεται πως οποιαδήποτε πληροφορία γνωστοποιείται
υπόκειται στο πνεύμα του νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι αυστηρός απόρριτη. Σε άλλη ανακοίνωση, σημαντική εθελοντική προσφορά 15 μονάδων αίματος στο νοσοκομείο της ΚΟΑ από το ξενοδοχείο Οκεανής. Η διοίκηση του νοσοκομείου απέστειλε ευχαριστήριο στη διεύθυνση του ξενοδοχείου για την εθελοντική αυτή προσφορά. Οι προσφορές συμπολιτών μας στο νοσοκομείο συνεχίζονται. Η εταιρεία Γυψοτεχνική Τρουμούλη Νεοκλή προχώρησε σε δωρεά 20 φορμών 3μ μιας χρήσης για την προστασία του προσωπικού του ΕΚΑΒΚΟ καθώς και του ιατρείου Νησίρου. Σε άλλη ανακοίνωση τώρα, μεγάλη συμμετοχή των μαθητών στα εξαποστάσεως μαθήματα στο πρώτο ΓΕΛ ΚΟ, όπως μας ενημερώνει ο Διευθυντής Γεώργιος Χαρτοφύλης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις των μαθητών για συμμετοχή στις πανελλήνιες εξετάσεις. Έχουν ξεκινήσει ήδη, έχουμε παραλάβει κάποιες αιτήσεις. Γίνεται η αποστολή με email, ηλεκτρονικά δηλαδή κατατίθενται οι αιτήσεις των μαθητών. Εμείς τις παραλαμβάνουμε βέβαια στο mail του σχολείου. Έχουμε δώσει οδηγίες και στους μαθητές για να μπορέσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους ηλεκτρονικά. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 9 του μήνα. Έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του σχολείου οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, τα επίσημα έγγραφα του Υπουργείου, και οι μαθητές ενημερώνονται και ήδη έχουν ξεκινήσει, όπως είπαμε, να καταθέτουν τις αιτήσεις τους. Σε ό,τι αφορά τα μαθήματα, τα εξαποστάσεως που έχουν ξεκινήσει και εδώ στο λύκειό σας, πώς είναι η ροή των μαθητών, συμμετέχουν σε αυτά? Εδώ έχουμε μια καινούργια διαδικασία, μια καινούργια εμπειρία για όλους μας. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα πρέπει να ενταχθούμε, το σχολείο να συμβάλλει σε αυτή την εξαποστάσεως διαδικασία, η οποία γίνεται με δύο τρόπους. Έχουμε ασύγχρονη διδασκαλία και σύγχρονη. Θέλω να πω ότι σε μεγάλο ποσοστό, σχεδόν όλοι οι καθηγητές του σχολείου συμμετέχουν και στις δύο περιπτώσεις, της σύγχρονης και της ασύγχρονης διδασκαλίας, και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχουν ενταχθεί όλοι στο πρόγραμμα της σύγχρονης διδασκαλίας, άρα υπάρχουν οι τάξεις οι οποίες λειτουργούν σε καθημερινή βάση. Έχουμε πάρει μια απόφαση και εφαρμόζουμε αυτό, να λειτουργούμε παράλληλα και τη σύγχρονη και την ασύγχρονη διδασκαλία, ώστε να υπάρχει αυτή η πιο άμεση μορφή επαφής, όπου ταυτόχρονα ο καθηγητής και οι μαθητές, όλοι οι μαθητές του τμήματος, μπορούν να επικοινωνήσουν και σε δεύτερη φάση μπορούν να επικοινωνούν με ασύγχρονη διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου, το e-class, και να μπορούν να στέλνουν οι καθηγητές προς τους μαθητές να αναρτούν τις εργασίες και τις ασκήσεις που αναθέτουν στους μαθητές, και οι μαθητές να ανταποκρίνονται απαντώντας στα ερωτήματα των καθηγητών. Και για τις δύο περιπτώσεις, και στις δύο υπάρχει γενικότερα και το ενδιαφέρον και από τους μαθητές. Ναι. Και κυρίως θα φέρω το ερώτημα είναι και για τους μαθητές της τρίτης λυκείου, μιας και οι πανελλήνιες εκτάσεις είναι πρώτο πυλών, αν χρησιμοποιούν αυτή την μέθοδο. Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι και οι δύο μέθοδοι λειτουργούν και συμβάλλουν στο να είναι οι μαθητές κοντά στη σχολική διαδικασία, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Να ξεκαθαρίσω και να υπενθυμίσω ότι δεν υπάρχει θέμα κάλυψης ή συμπλήρωσης της ύλης αυτή τη στιγμή με την εξαποστάσεως διδασκαλία. Το ζήτημα είναι, ουσιαστικά. Το ζήτημα λοιπόν είναι από τη μια να υπάρχει αυτή η αίσθηση της συμμετοχής από την πλευρά των μαθητών στην σχολική ζωή, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη είναι να τους ενισχύσουμε με όποιες απορίες έχουν, απαντώντας και προσπαθώντας, ας πούμε, επί το αντικειμένο των μαθημάτων να καλύψουμε κάποιες απορίες που έχουν οι μαθητές. Υπάρχει ανταπόκριση, τα λέω αυτά γιατί δεν κάνουμε μόνο τα μαθήματα των Πανελληνίων ή
αυτά τα οποία θα εξετάζονταν υποθετικά, ας πούμε, στην πρώτη και στη δευτέρα ενδοσχολικά, γραπτά εννοώ. Συμμετέχουν όλοι οι καθηγητές όλων των μαθημάτων, ανεξαρτήτως εξετάσεων δηλαδή. Κάποιοι καθηγητές που ίσως δεν έχουν την τεχνολογική κατάρτιση, έρχονται εδώ στο σχολείο, μπορούν δηλαδή να... Ναι, έχουμε τη δυνατότητα αυτή, έχουμε διαμορφώσει τρεις αίθουσες και υπάρχει αυτή η δυνατότητα να έρχεται κάποιος καθηγητής εδώ και να συμμετέχει στη διαδικασία της εξαποστάσεως διδασκαλίας. Και τώρα το κομμάτι των εξετάσεων, γιατί πολλά έχουν ακουστεί ότι ίσως η πρώτη και η δευτέρα να μην δώσουν εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς. Τι πιστεύετε ότι θα υιοθετηθεί και από τα μέχρι τώρα στοιχεία τα οποία έχουν μεδεί και από την ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ? Δεν υπάρχει κάτι σίγουρο από πλευράς Υπουργείου και εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Προσωπική μου εκτίμηση τώρα δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει. Όλα εξαρτώνται από την εξέλιξη των πραγμάτων στο θέμα της υγείας, ας πούμε, το οποίο είναι κυρίαρχο αυτή την περίοδο. Επομένως, θα ήταν λίγο παρακινδυνευμένο να κάνουμε προβλέψεις και να λέμε οτιδήποτε. Στο Γραφείο Δημότη και στο τηλεφωνικό αριθμό 2242-021-111 μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες που φροντίζουν αδέσποτα ζώα. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι, προκειμένου να λάβουν τη σχετική βεβαίωση μετακίνησης για την σύντηση αδέσποτων ζώων. Οι ενδιαφερόμενοι κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας πρέπει να καταθέτουν τα στοιχεία τους σε σχετικές πληροφορίες, μιας και στη βεβαίωση θα πρέπει να συμπληρωθεί το σημείο που βρίσκονται τα αδέσποτα, οι μέρες και οι ώρες της σύντησης, ενώ η διάρκεια της μετακίνησης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 3 ώρες σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες. Παρατείνεται η αναστολή λειτουργίας όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της επικράτειας, καθώς και η λειτουργία των βρεφονιπιακών σταθμών μέχρι τις 11 Απριλίου για λόγους δημόσιας υγείας. Μετά τις 11 του Απρίλη θα επανακτιμηθεί η κατάσταση. Σε άλλη ανακοίνωση, η αιμοδοσία του Γενικού Νοσοκομείου ΚΟ θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8.30 έως τις 1 στο κτίριο του πρώην Νίκα στο Πλατάνι. Για λόγους δημοσίας υγείας και αποτροπής διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, η ναυτιλιακή εταιρεία ΑΝΕΜ ζήτησε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας τροποποίηση δρομολογίων των πλοίων μας στη γραμμή Κάλυμνος, Μαστιχάρη και επιστροφή. Τα νέα δρομολόγια είναι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή στις 7 το πρωί και στις 10 το απόγευμα από το λιμάνι της Καλύμνου. Ο ΔΕΔΗ ΕΚΟ ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη από τις 7.30 έως τις 2.30 το μεσημέρι στην περιοχή την Κάκη. Τέλος, τα φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα είναι του κυρίου Παναγιώτου Νικόλαου στην Κέφαλο με τηλέφωνο επικοινωνίας 2242-072-234 και στην ΚΟ το φαρμακείο των Αγγελόπουλο Μαρκάκη στην Γρηγορίου 51 με τηλέφωνο 2242-023070. Να περάσουμε τώρα και στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Με αιρεή συννεφιά προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στρεφόμενοι σε νοτιοδυτική με ένταση 2 και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Από όλους εμάς, καλή συνέχεια, καλό σας βράδυ.